ανάπτυξη του οργανισμού. Ευχαριστώ για την πρόσκληση της Strikers Academy και όλους εσάς που είστε εδώ σήμερα. Λίγα πράγματα εγώ θα πω για το άγχος το αγωνιστικό και ιδιαίτερα με κάποιες μικρές συμβουλές που ίσως βοηθήσουν τους γονείς, γιατί νομίζω ότι το άγχος υπάρχει παντού, όπως λέει και το κατάλληλο μην. Υπάρχει από τους γονείς, περνάει στα παιδιά. Υπάρχει πολλές φορές από τους προπονητές και περνάει στα παιδιά και είναι καλό να δούμε κάποιες μικρές ίσως τεχνικές και συμβουλές που μπορεί να βοηθήσουν τους γονείς, τους προπονητές αλλά και τα ίδια τα παιδιά για να μειώσουν το άγχος και να απολαύσουν περισσότερο τον αθλητισμό. Στους στρεσογόνους παράγοντες, οι οποίοι θα καταλάβετε ότι πολλές φορές και από τους εαυτούς σας αλλά και στα παιδιά δεν είναι ένα πράγμα το οποίο μας οδηγεί στο να αισθανόμαστε υψηλότερα τα επίπεδα του άγχους. Αν θέλετε να πάτε λίγο πριν. Ωραία. Ας ξεκινήσω από ένα βασικό παράγοντα που έχει να κάνει με το φόβο της αποτυχίας. Και σε αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να εστιάσουμε από πολύ μικρή ηλικία. Με ποια έννοια? Στο ότι τα παιδιά μας δυστυχώς μαθαίνουν ότι πρέπει συνεχώς να επιτυγχάνουν, ότι η αποτυχία είναι κάτι το οποίο είναι κάτι κακό και το οποίο δεν έχει να μας δώσει τίποτα ουσιαστικό. Αυτό φαίνεται και στον τρόπο που αντιδρούμε συναισθηματικά, γιατί πραγματικά τα παιδιά, ακόμη και να μην λέτε κάτι, καταλαβαίνουν από τις εκφράσεις σας το πώς αισθάνεστε και καταλαβαίνουν την απογοήτευση. Άρα λοιπόν, ο φόβος της αποτυχίας συνδέεται πάρα πολύ με τη διαχείριση της ήττας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δείχνουμε στα παιδιά ότι καταρχάς είναι ενδεχόμενο στη ζωή το να μην τα καταφέρουν, ότι δεν μπορούμε πάντα να τα καταφέρουμε και ότι είναι εντάξει και να χάσουμε και να προσπαθήσουμε και να μην κερδίσουμε και να έχουμε μια πολύ κακή μέρα ή μια πολύ καλή απόδοση. Είτε προσωπικά, είτε από τη στιγμή που μιλάμε για ένα ομαδικό άθλημα, ως ομάδα. Γιατί ο φόβος της αποτυχίας νομίζω ότι ξεκινάει από πολύ μικρή ηλικία που βάζουμε ένα βάρος στα παιδιά του να αποδεικνύουν συνεχώς ότι μπορούν να τα καταφέρουν. Είναι λοιπόν σημαντικό να εστιάζουμε στο πόσο σημασία έχει να είμαστε εκεί ψυχή και σώματι, να δίνουμε το 100% όποιο και αν είναι αυτό κάθε μέρα. Δίνοντάς τους δηλαδή πραγματικές εικόνες ότι θα υπάρχουν και μέρες που παρόλο που θα θέλουμε δεν μπορούμε, θα υπάρχουν μέρες που μπορεί να μην θέλουμε και να μην έχουμε τη διάθεση, θα υπάρχουν και μέρες που απλά θα πηγαίνουν όλα στραβά. Και αυτά νομίζω ότι στον αθλητισμό είναι πολύ συχνά και αποδεκτά από αυτούς που το βιώνουν, εξαρτώμενοι βέβαια στο πώς οι άλλοι αντιδρούν σε αυτά. Γιατί πολλές φορές νομίζω ότι η αποτυχία βιώνεται πιο σκληρά από τους γονείς και έντονα, όπως σε όλα τα πράγματα, σαν προσωπική αποτυχία, παρά από τα ίδια τα παιδιά. Άρα είναι σημαντικό το πώς αντιδρούμε στην αποτυχία, το πώς αντιδρούμε γενικά στη ζωή όταν το παιδί δεν τα καταφέρει ή κάνει κάποιο λάθος. Και αυτό έχει να κάνει και με τη διαχείριση της ήττας και το πώς αντιδρούμε, όπως και με το άγχος της απόδοσης, το βλέπετε δύο φορές, γιατί μπορεί να έχει δύο διαφορετικές πηγές. Με την έννοια ότι πολλές φορές οι γονείς μπορεί να μην προσθέτουν άγχος στο παιδί ή με τον τρόπο τους να μην το πιέζουν, ωστόσο να έχουμε θέματα εσωτερικότερα του παιδιού. Θέματα αυτοεκτίμησης, θέμα μέσα στην ομάδα και το πώς λειτουργεί η ομάδα, το οποίο να γεννά στο παιδί η άγχος επίδοσης. Και νομίζω ότι στη συνέχεια να γίνει και μια εκτενέστερη αναφορά στο πόσο σημαντικό είναι το πώς λειτουργεί όλη η ομάδα. Γιατί κάποιες φορές μπορεί να είναι ο προπονητής που τα πάει πολύ καλά και οι γονείς που τα πάνε πολύ καλά, αλλά η δυναμική της ομάδας και οι ρόλοι που έχουν όλοι οι αθλητές να επηρεάζουν το παιδί και να επηρεάζουν την αυτοεκτίμησή του. Άρα είναι σημαντικό να έχουμε παιδιά τα οποία αισθάνονται καλά με τον εαυτό τους και αυτό φαίνεται και εντός και εκτός γηπέδου, για να μειώσουμε ακριβώς αυτό το άγχος της απόδοσης. Φυσικά το άγχος της απόδοσης προέρχεται και από εξωγενείς παράγοντες και από εξωγενείς πιέσεις. Νομίζω ότι είμαστε, αν θέλετε να πάτε στην προηγούμενη διαφάνεια πάλι, ευχαριστώ. Νομίζω ότι και ως γονείς και ως φίλαθλοι που ακολουθείτε ή πηγαίνετε στο γήπεδο με τα παιδιά σας ή χωρίς, νομίζω ότι οι εικόνες που πολλές φορές έχουμε όλοι από αντιδράσεις γονέων είναι χειρότερες από αυτές που μπορεί να έχουν και τα ίδια τα ανήλικα. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι ο καθένας πρέπει να σεβαστεί το ρόλο του, ότι γι' αυτό ακριβώς υπάρχουν εξειδικευμένοι άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν καλύτερα από το γονιό εντός γηπέδου πού πρέπει να παίξει το παιδί τους, πόσο πρέπει να παίξει το παιδί τους, τι οδηγία πρέπει να δώσουν.
Άρα θα πρέπει να μπαίνουν οι γονείς στο ρόλο του υποστηρικτή, του αυτού που θα δώσει την ενθάρρυνση και αυτού που θα πει το μπράβο ή το δεν πειράζει. Μέχρι εκεί. Νομίζω ότι οι προπονητές ξέρουν καλύτερα. Κατανοώ ότι η τεχνολογία και τα παιχνίδια βοηθούν στο να αυξήσουμε όλες τις γνώσεις μας. Αλλά αυτό που λέω και στους φοιτητές μου και σε όλες τις ομιλίες που προσπαθώ έτσι να περάσω κάποια μηνύματα, είναι άλλο πράγμα η γνώμη, είναι άλλο πράγμα η γνώση, είναι άλλο πράγμα η εμπειρία. Μπορεί κάποιοι να παίξαμε σε ερασιτεχνικά σωματεία, αυτό μας δίνει την εμπειρία, αλλά δεν μας δίνει τη γνώση. Μπορεί να έχουμε γνώμη. Ωστόσο, υπάρχουν εξειδικευμένοι άνθρωποι, οι οποίοι ιδιαίτερα σήμερα επιμορφώνονται συνεχώς, που είναι εκεί για να δώσουμε την καλύτερη γνώση στα παιδιά σας και να την περάσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αν θέλετε τη δική μου προσωπική άποψη σε σχετικές εμπειρίες του παρελθόν και σε ομάδες με τις οποίες έχω συνεργαστεί, εγώ πάντα έλεγα στους προπονητές ότι οι γονείς στη διάρκεια των προπονήσεων πρέπει να είναι εκτός γηπέδου. Δεν έχουν καμία θέση ούτε μέσα στις προπονήσεις. Η δουλειά τους είναι να υποστηρίξουν το παιδί τους στο γήπεδο, στον αγώνα. Το τι γίνεται μέσα στην ομάδα, πόσο ο προπονητής ή προπονήτρια διαχειρίζεται όλη την κατάσταση, είναι καθαρά θέμα της ομάδας. Γιατί βλέπω ότι πολλές φορές και η παρουσία ενός γονιού, ακόμη ξέρετε και να μην μιλάμε, τα σήματα που δίνουμε τα μη λεκτικά, ο τρόπος που θα κοιτάξει ο γονιός στο παιδί, ακόμη και να μην πει τίποτα που εσείς έχετε απαγορεύσει οι προπονητές, το παιδί καταλαβαίνει. Και πολλές φορές πράγματα τα οποία ξέρετε συσσωρεύονται στο πέρασμα των ετών, βγαίνουν πολύ αργότερα. Δηλαδή, μπορεί το παιδί ή ο έφηβος να μην βγάλει κάποιο πρόβλημα στην απόδοση ή αν θέλετε στη συμμετοχή ή στον αγώνα. Μου έχουν τύχει όμως περιπτώσεις αθλητών, οι οποίοι αυτό εξέφρασαν πρώτη φορά σε μεγάλες προκλήσεις, σε μεγάλες διοργανώσεις, σε μεγάλες ομάδες, μπροστά σε μεγάλα συμβόλαια. Νομίζω ότι δεν είναι καλό κάτι τέτοιο να μας βγει εκείνη την κρίσιμη στιγμή. Άρα, από μικρή ηλικία ακολουθήσουμε τη σειρά που πρέπει και το ρόλο που πρέπει να έχουμε στη ζωή των παιδιών και εμπιστευτούμε τους ειδικούς, τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Επομένως, να δούμε τώρα λίγο τι μπορούμε να κάνουμε. Είναι πολύ σημαντικό για τα παιδιά, πέρα από τα όρια τα οποία έχουν γίνει πολύ της μόδας και όλοι ακούτε, αυτό το πράγμα να το βάλουμε και στην αθλητική ζωή. Η ρουτίνα στο παιδί δημιουργεί μια αίσθηση ασφάλειας, η οποία όσο είναι μικρά ακόμη θα ορίζεται από εσάς και μεγαλώνοντας τα παιδιά ως έφηβοι και μετά ως ενήλικες μπορούν, εφόσον και αυτό είναι το επιθυμητό, συνεχίσουν τον αθλητισμό, να την αλλάζουν και να τη διαμορφώνουν ανάλογα με τις ανάγκες τους. Έτσι λοιπόν είναι σημαντικό από την προηγούμενη μέρα να φτιάξουμε την τσάντα μας, να ξέρουμε το πρωί τι ώρα θα τρώμε το πρωινό μας. Κάποιοι ακούνε συγκεκριμένα τραγούδια, τα οποία θα δούμε παρακάτω. Η μουσική βοηθάει πάρα πολύ, γι' αυτό και βλέπετε και όλες οι έρευνες αυτό δείχνουν. Γι' αυτό και βλέπετε όλους τους μεγάλους αθλητές πλέον, ο καθένας είναι με τα ακουστικά του. Γιατί ο καθένας ακούει αυτά τα οποία κάνουν καλό στον ίδιο και του δίνουν ενθάρρυνση για το πώς ο ίδιος να αποδώσει καλά. Άρα λοιπόν, είναι καλό μέσα από αυτή τη ρουτίνα να δημιουργήσω μια αίσθηση ασφάλειας στο παιδί. Γιατί τα παιδιά αισθάνονται άγχος όταν ακριβώς δεν ξέρουν τι τα περιμένει και τι γίνεται παρακάτω. Θα μου πείτε, στο ίδιο γήπεδο πάμε, τα ίδια πράγματα κάνουμε. Ωστόσο, οι γονείς θα με δουν να τα αγχώσουν. Άρα λοιπόν, όταν ξέρω ότι αύριο θα σηκωθώ στις 8, θα φάω εκείνη την ώρα, θα βάλω αυτά τα ρούχα, θα ακούσω αυτή τη μουσική, θα πάμε στο γήπεδο τόση ώρα πριν κλπ. Αισθάνεται μια μεγαλύτερη αίσθηση ασφάλειας, γιατί όλα αυτά είναι πολύ προβλεπόμενα. Από εκεί και πέρα, καταλαβαίνουμε ότι σε κάποιες στιγμές το άγχος και η νευρικότητα μπορεί να αυξηθούν ακόμη περισσότερο. Και παρόλο που λέμε ότι είναι καλό να είμαστε συγκεντρωμένοι στο στόχο μας και να ξέρει το παιδί ότι αύριο έχουμε αυτό τον αγώνα και αυτός είναι ο στόχος και αυτά είναι τα χαρακτηριστικά, εάν δούμε ότι το παιδί αγχώνεται πολύ, είναι καλότερο να του τραβήξουμε την προσοχή από αυτό το οποίο έχει και το αγχώνει. Ένα σύντομο παιχνίδι, μία άλλη κουβέντα για κάτι διαφορετικό το οποίο μπορεί να τα κάνει να αισθάνονται καλύτερα, ή ακόμη και το να μιλήσουμε για ένα άλλο θέμα το οποίο δεν έχει να κάνει καθόλου με τον αγώνα ή να κάνουμε μία παράκαμψη στη ρουτίνα μας, είναι επιθυμητό, γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η ψυχική υγεία του παιδιού πρώτα και μετέπειτα η αγωνιστική του επίδοση. Υπάρχουν φράσεις παρακίνησης, πολλοί γονείς βάζουν κάποια στίκερ στα δωμάτια, υπάρχουν πάρα πολύ ωραία κολλάζ και κάδρα τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ή ακόμη και πλέον η τεχνολογία βοηθάει. Στο YouTube θα βρείτε πάρα πολύ ωραία βίντεο, ενθαρρυντικά, με όλους τους μεγάλους αθλητές και πρωταθλητές, οι οποίοι δίνουν πολλές φορές συμβουλές και παρακινούν τους νεαρότερους αθλητές. Αφήστε τα παιδιά να δουν κάτι τέτοιο, να παρακολουθήσουν. Φαντάζομαι ότι Έλληνες και ξένοι συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές θα τους κάνουν καλό το να τους ακούν και να δίνουν το παράδειγμα.
Είπαμε λοιπόν μουσική για την προθέρμανση και την προετοιμασία. Υπάρχουν και online κάποια ειδικά site, ιδιαίτερα για παιδιά που με συγκεκριμένες, αν θέλετε, με συγκεκριμένα είδη μουσικής που μπορούν να τα βοηθήσουν. Εγώ πάντα λέω ότι είναι καλό μαζί με το παιδί να φτιάξετε μία σύντομη λίστα, υπολογίζοντας πάνω κάτω και τον χρόνο που χρειάζεστε για την προετοιμασία ή για τον δρόμο, με τραγούδια τα οποία του αρέσουν, το κάνουν να χαλαρώνει, αν θέλετε, του δίνει ενέργεια και του ανεβάζει τη διάθεση για να πάει στο γήπεδο. Είναι πολύ σημαντικό να προσέχουμε τα παιδιά μας να αναπνέουν σωστά, γιατί και αυτό είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για τον οποίο έχουμε το πιο συχνό πρόβλημα σήμερα, τον κρίσο πανικού ή τον προσβολών άγχους, όπως θέλετε θέστε το. Η αναπνοή παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Εάν ξεκινήσετε να αναπνέετε κοφτά και γρήγορα, δεν θα φτάσει στον εγκέφαλό σας η ποσότητα οξυγόνου που χρειάζεστε. Αυτό σημαίνει ότι θα ενεργοποιηθούν νευρώνες οι οποίοι ενεργοποιούνται όταν ο εγκέφαλός σας αντιλαμβάνεται κάποιο κίνδυνο, το οποίο σημαίνει ότι όλες οι φυσιολογικές σας λειτουργίες θα αρχίσουν να χτυπούν κόκκινα. Θα αρχίσετε να αισθάνεστε την καρδιά σας να χτυπάει πιο γρήγορα, ίσως μουδιάσματα, τα οποία είναι συμπτώματα που για έναν αθλητή τον κάνουν να αισθάνεται άβολα, του ρίχνουν την αυτοεκτίμηση και πιθανότατα και την απόδοση. Άρα λοιπόν μαθαίνουμε στο παιδί να παίρνει βαθιές εισπνοές και βαθιές εκπνοές. Κάποιες φορές λέμε ότι είναι καλό να τα μαθαίνουμε τη λεγόμενη διαφραγματική αναπνοή, να αναπνέουμε από το διάφραγμα. Ίσως αν το ξεκινήσουμε ξαπλωμένοι θα μας είναι πιο εύκολο στην αρχή να το κάνουμε. Ωστόσο θα πρέπει να βάζουμε τα παιδιά σε αυτή τη λογική. Αυτό το breathe in, breathe out που ακούτε και βλέπετε, είναι εξυπηρετεί ακριβώς αυτή τη λειτουργία. Ότι είναι πολύ σημαντικός ο τρόπος που αναπνέουμε. Από εκεί και πέρα έχουμε και την νοερή αναπαράσταση. Είναι μια τεχνική την οποία εγώ δουλεύω πάρα πολύ με τους αθλητές. Είτε σε κάτι πριν την προετοιμασία ενός μεγάλου αγώνα ή μεγάλου meeting ή μεγάλου τουρνουά, ή ακόμη και σε απλές καθημερινές δραστηριότητες στην αθλητική του ζωή. Με την έννοια ότι όταν κάτι μας αγχώνει, όπως σας είπα, το να το προβάρουμε νοερά στο μυαλό μας βοηθάει πάρα πολύ. Το να το κάνουμε βήμα-βήμα. Να πούμε ότι θα σηκωθώ το πρωί εκείνη την ώρα, θα βάλω αυτά τα ρούχα, μετά θα κάνω αυτό, μας δημιουργεί την αίσθηση της ασφάλειας. Άρα καταλαβαίνετε ότι, για παράδειγμα, σε έναν μπασκετμπολίστα πολλές φορές το να μάθει να κρατάει την αναπνοή του και το ρυθμό του την ώρα που εκτελεί βολές, όπως ένα ποδοσφαιριστή, το τι σημαίνει και πώς μπορεί να προετοιμαστεί για να πάει να εκτελέσει ένα πέναλτι, εάν αυτό το πέναλτι είναι το τελευταίο πέναλτι το οποίο κρίνει ένα τίτλο. Άρα λοιπόν, εάν εμείς αυτό το προβάρουμε στο μυαλό μας, το πώς μπορεί αυτό να εξελιχθεί σε περίπτωση που το βιώσουμε, θα μας κάνει να αισθανθούμε ότι αυτό το έχουμε ξαναζήσει, άρα μειώνονται τα επίπεδα του άγχους μας. Εκτός από αυτή τη λογική της νοερής αναπαράστασης, μπορούμε απλά να δημιουργήσουμε και να μαζί με τα παιδιά εικόνες ηρεμίας, εικόνες που θα ήθελαν, μέρη που θα ήθελα να μεταφερθούν και αισθάνονται καλύτερα. Δηλαδή, όταν σε πιάσει το άγχος ή νιώθεις ότι δεν είσαι καλά, σκέψου εκείνη την εικόνα, βάλε τη φωτογραφία στο μυαλό σου, σε εκείνη την παραλία που ήμασταν ή πόσο ωραία ένιωσες εκεί, έτσι ώστε το παιδί να μεταφερθεί έστω και για λίγο κάπου που αισθάνεται καλά. Αυτό είναι κάτι που ούτως ή άλλως τα παιδιά ενστικτοδώς το κάνουν, άρα νομίζω ότι απλά μπορείτε να τα ενθαρρύνετε ιδιαίτερα στις στιγμές του άγχους. Επίσης, οι αρνητικές σκέψεις συχνά θα έρθουν. Πολλές φορές, επειδή όλοι έχουμε μια εσωτερική φωνή, ακόμη και εσείς να μην κάνετε κάτι, τα παιδιά ακούνε αυτή τη φωνή που ακούνε και μεγάλοι πολλές φορές, ότι δεν θα τα καταφέρεις, δεν τα πας καλά, δεν είσαι καλός. Αυτό είναι ok να πούμε στα παιδιά ότι φυσικά και μπορεί να συμβεί. Φυσικά και μπορεί να αισθανόμαστε ότι από μέσα μας κάτι μας λέει ότι δεν μπορείς. Εσύ εκείνη τη στιγμή πρέπει να απαντήσεις σε αυτή τη σκέψη. Μην την αποθήσεις, μην την εμποδίσεις. Απλά προσπάθησε να πεις στον εαυτό σου και να απαντήσεις αυτή τη φωνή και να πεις: μπορώ να τα καταφέρω. Ότι θα προσπαθήσω τουλάχιστον. Ότι δεν πειράζει και να μην τα καταφέρω. Όταν λοιπόν όσο απαντούμε στις αρνητικές σκέψεις, τόσο τις αποδυναμώνουμε. Αν προσπαθούμε να τις αποφύγουμε με το ότι δεν υπάρχουν ή αν κάνουμε ότι θέλω να πω ότι να συνδέσουμε το συνέστημα με αυτή τη σκέψη, το αποτέλεσμα δεν θα είναι καλό. Άρα λοιπόν, σκεφτόμαστε αρνητικά. Έχουμε επικριτικές εσωτερικές φωνές. Απαντούμε σε αυτές και προσπαθούμε να τις μειώσουμε. Από εκεί και έπειτα, πάντα λέμε ότι είναι καλό για το παιδί να εστιάζει στον εαυτό, να εστιάζει στη δική του ομάδα. Έτσι, δεν έχει σημασία ποιος είναι ο αντίπαλος. Το θέμα είναι ποιοι είμαστε εμείς. Οι αντίπαλοι αλλάζουν, έρχονται, παρέρχονται. Και φυσικά στο ρόλο που έχει στην ομάδα.
Πολύ σημαντικό είναι επίσης να εστιάσουμε στο εδώ και τώρα. Και η εστίαση στο εδώ και τώρα, ιδιαίτερα για τους αθλητές και για τα παιδιά εφήβους αθλητές, έχει να κάνει με διπλή κατεύθυνση. Και να μην μας επηρεάσει μια αποτυχία η οποία έχει συμβεί στο παρελθόν. Να μην δηλαδή μυρικάζουμε το ότι εγώ έχασα εκείνο το πέναλτι ή εγώ πήρα εκείνη την κόκκινη κάρτα, και αυτό πολλές φορές για τον αθλητή. Και το βλέπετε και σε μεγάλους αθλητές ότι ένα πολύ μεγάλο λάθος, μια πολύ άσχημη μέρα μπορεί να ρίξει την απόδοσή τους. Και φαίνονται ποιοι είναι οι αθλητές οι οποίοι επηρεάζονται ψυχολογικά ξεκάθαρα από την απόδοση. Ωστόσο, έχει να κάνει και με το να συγκρατήσουμε τους αθλητές οι οποίοι θα έχουν μια πολύ καλή επίδοση. Γιατί από την άλλη, έχουμε χάσει και πολλούς αθλητές ταλέντα, οι οποίοι υπερεκτιμώντας τις ικανότητές τους και δίνοντας πολύ μεγάλη σημασία στις καλές μέρες, μείωσαν την προσπάθεια, έμειναν σε αυτές και το εδώ και τώρα και το μέλλον δεν πήγε πολύ καλά. Άρα, σημασία έχει κάθε φορά να τονίσουμε στο παιδί ότι μας νοιάζει το εδώ και τώρα, το σήμερα. Την προηγούμενη εβδομάδα χάσαμε, δεν μας απασχολεί. Κερδίσαμε 5 γκολ, επίσης δεν μας απασχολεί. Και αυτό νομίζω ότι φαίνεται, το βλέπετε στους σύγχρονους προπονητές και σε όλους τους αθλητές, οι οποίοι λένε αυτό το ένα βήμα τη φορά, κοιτάμε τα μάτς ένα μάτς τη φορά κλπ. Ακόμη κι αν είναι, δηλαδή μέχρι να είναι κάτι μαθηματικά σίγουρο, βλέπετε ότι όλοι δεν μιλούν ούτε για το πριν ούτε για το μετά. Μιλούν για το εδώ και τώρα και το άμεσο. Και φυσικά επειδή θα έρθουν και δύσκολες στιγμές και άσχημες μέρες και η απογοήτευση είναι και συνέστημα για τα παιδιά και κανείς δεν θέλει να χάνει να είμαστε ειλικρινείς. Καλό είναι στις δύσκολες εκείνες μέρες, στη στιγμή που θα σας φέρουν μια αντίδραση και θα πούν δεν θέλω να πάω, κουράστηκα, γιατί μπορεί και έτσι να βγαίνει η απογοήτευση μέσα από την άρνηση. Είναι καλό ότι να πιέσετε ή να ας το σεβαστείτε μια φορά, αλλά κάντε μια κουβέντα εκείνη την ημέρα και μαζί με το παιδί αναπολύστε. Τι σε οδήγησε στο να επιλέξεις το ποδόσφαιρο, γιατί πηγαίνεις τόσα χρόνια, γιατί ήθελες αρχικά να πας. Αν λοιπόν πάμε πίσω στο τι μας οδήγησε εκεί και τι θετικό μας δίνει και γιατί ξεκινήσαμε εξ αρχής αυτό το χόμπι, νομίζω ότι τα πράγματα ίσως θα πάνε καλύτερα. Ελπίζω να μην σας κούρασα. Αυτά ήταν από εμένα. Καλή συνέχεια.